Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όλοι συζητούν παντού. Είναι το θέμα των τιμών των καυσίμων. Είχαμε δει εκείνη την ανάσα που πήραμε όλοι από την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας που μείωνε τον φόρο περίπου στα 6 σεν κάτω. Έχουν εξανεμιστεί αυτά, πήγαν και πιο πάνω. Θα τα δούμε όλα στην συνέχεια με την Όλγα την Κωνσταντίνου και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Λευκωσίας σε ζωντανή σύνδεση με το πρατήριό του. Όλγα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα Λατσιά. Παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα οι τιμές στα καύσιμα έχουν αυξηθεί. Ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό θα μας δώσει ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου, ο οποίος είναι πρόεδρος πρατηριούχων επαρχιών Λευκωσίας και Κερίνιας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πού οφείλεται αυτή η αύξηση στις τιμές των καυσίμων? Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ανάδο των τιμών διεθνώς, των αργών πετρέλαιων. Και έχουμε μια, αυτόν τον καιρό από τον Φεβρουάριο και μετά, υπάρχει μια αύξηση στις τιμές γύρω στα 7 με 8 σεν. Ήταν γύρω στα 60 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, τώρα έχει γίνει στα 67-68 και έτσι έχουμε τις αυξήσεις αυτές που βλέπετε τώρα. Πώς αντιδρούν οι καταναλωτές όταν βλέπουν ότι συνεχώς αυξάνεται η τιμή? Οι καταναλωτές το βλέπουν με αρνητικό μάτι αυτό και είναι και ένας λόγος που πηγαίνουν στα κατεχόμενα για να γεμίζουν καύσιμα από εκεί. Συνέχεια υπάρχει μια τάση προς τα εκεί, οι δουλειές μας εμάς συνεχώς κατεβαίνουν, οι πωλήσεις μας πέφτουν συνεχώς. Δεν ξέρουμε όμως αυτό πόσο θα συνεχιστεί, ελπίζουμε να μην συνεχιστεί άλλο. Και είναι η διαφορά ανάμεσα στις τιμές των καυσίμων, ανάμεσα στα κατεχόμενα και στις ελεύθερες περιοχές? Νομίζω στα κατεχόμενα τώρα είναι γύρω στα 85 σεν το λίτρο, ενώ σε εμάς είναι γύρω στο 1,20. Είναι μια αισθητή διαφορά που κάνει τον κόσμο να πηγαίνει απέναντι να γεμίζει. Οι τιμές αυτές που βλέπουμε ότι υπάρχουν στα πρατήρια οφείλονται από τους πρατηριούχους ή έρχονται κατευθείαν? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι σε αυτόν. Οι πρατηριούχοι δεν έχουν κανένα λόγο στις τιμές που πουλούν τα πρατήρια. Οι τιμές έρχονται χοντρικώς από τις εταιρείες και οι πρατηριούχοι θα αναρτούν σε σπιναγίδες για να είναι. Εντάξει, εννοείται ότι είναι και το περιθώριο κέρδους που έχουμε, που είναι γύρω στο 5%, γύρω στα 5 σεν, και βγαίνει η λιανική τιμή πώλησης. Μπορούμε να έχουμε έτσι μια πρόβλεψη για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, αν θα έρθει κάποια μείωση, αν θα έρθει κάποια αύξηση στις τιμές? Βλέποντας το πετρέλαιο πώς είναι διεθνώς, νομίζω ότι είναι μια ανοδική τάση τώρα προς τα πάνω. Ελπίζουμε να σταθεροποιηθεί κάπου και να έχουμε και πτωτικές τάσεις. Τι πρέπει άλλο να γνωρίζουν οι καταναλωτές όταν πηγαίνουν σε έναν πρατήριο? Εντάξει, οι τιμές είναι. Πρέπει να κοιτάζουν οι σπιναγίδες. Οι τιμές είναι πολύ κοντά, όλες οι τιμές. Είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά σε γενική εικόνα είναι αυξημένες όμως, είναι ψηλές. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει έτσι κάποια άλλη αύξηση, γιατί παίρνουν φωτιά οι τσέπες των καταναλωτών συνεχώς. Σίγουρα, ας ελπίσουμε, γιατί αυτό επηρεάζει και εμάς. Ανεβαίνοντας οι τιμές, θέλουμε περισσότερα κεφάλαια για να μπορούμε να δουλέψουμε και μα δυσκολεύει και εμάς αυτό το κομμάτι, σαν επιχειρηματίες. Και ιδιαίτερα το κύμα που τρέχει στα κατεχόμενα για να ανεφοδιαστεί είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τις ελεύθερες περιοχές. Το ένα είναι τα αυξημένα κεφάλαια που θέλουμε και το άλλο είναι η μείωση συνεχώς των λίτρων που πουλάμε, γιατί πηγαίνουν στα κατεχόμενα για να γεμίζουν από εκεί. Κωνσταντίνε, βλέπουμε ότι η τάση συνεχίζεται τη αύξηση τη τιμή. Αν θέλετε, μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο τον κύριο Χριστόδουλο. Όλγα μου, δώστε μας τις τιμές σήμερα, να μας τις δώσει ο κύριος Χριστόδουλου. Σε ποιες τιμές κυμαίνονται σήμερα? Τώρα είναι η αμόλυβη 95 είναι στο 1,20. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,25-1,26. Εντάξει, έχει σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο θέρμασης, αλλά τώρα τελειώνει η σεζόν και τώρα δεν ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο για την θέρμαση. Αλλά είναι υψηλές όμως οι τιμές. Αν σκεφτούμε ότι τα 6 σεντ που είχε να αφαιρέσει η κυβέρνηση από το φόρο των καυσίμων, τώρα έχει υπερκαλυφθεί με τις αυξήσεις. Είμαστε γύρω στα 7 σεντ πιο πάνω. Τώρα που είπατε για το πετρέλαιο θέρμανσης, πώς κύλησε αυτή η περίοδος? Γιατί τον τελευταίο καιρό ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς. Υπήρξε έτσι αυξημένη κίνηση? Όντως υπήρχε κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ήταν και πολύ καλή η τιμή με τα φόρων που είχε αναφέρει η κυβέρνηση. Ο κόσμος έβαλε πετρέλαιο, κατανάλωσε πετρέλαιο αρκετό φέτος. Άρα φαίνεται ότι σε αυτόν τον τομέα φάνηκε έτσι στις τσέπες των καταναλωτών. Απλά στο πετρέλαιο θέρμανσης πιο πολύ. Σε αυτό το κομμάτι ήταν πολύ θετικά τα αποτελέσματα. Και για εμάς και για τον κόσμο βοηθηθήκαμε όλοι. Εμείς πωλήσαμε πετρέλαιο, ο κόσμος είχε ζεσταθεί το χειμώνα εύκολα και συνεχόμενα.
εντάξει, μας βοήθησαν όλους. Εσείς θα ζητήσετε κάτι άλλο, θα προσπαθήσετε από την κυβέρνηση να διεκδικήσετε κάτι άλλο? Όχι, εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε στο θέμα των τιμών. Αυτό είναι οι εταιρείες μαζί με την κυβέρνηση και τη Βουλή. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να έχουμε οποιοδήποτε λόγο σαν πρατηριούχοι. Ευχαριστούμε πολύ. Όλγα μου, κάτι έτσι, μια-δυο απορίες που έχω και ως καταναλωτής. Φυσικά. Θέλουμε μια ανάλυση της τιμής του 1,20 για παράδειγμα. Τι πάει πού, για να γνωρίζουν και οι καταναλωτές. Θέλουμε έτσι μια ανάλυση της τιμής του 1,20. Πού πάει η τιμή, πού πάει το ένα, πού πάει το άλλο, πώς γίνεται ακριβώς ο διαχωρισμός? Εντάξει, είναι η φορολογία που ήταν γύρω στα 70 σεν, είχε μειωθεί τα 6 σεν, γύρω στα 64 σεν το λίτρο. Μετά είναι το ποσοστό κέρδους που βάζουν οι εταιρείες και είναι και το ποσοστό κέρδους των πρατηριούχων. Με τέτοιο τρόπο βγαίνει η τιμή. Εντάξει, το θέμα του ποσοστού κέρδους των εταιριών, αυτόν το χειρίζονται μαζί με την κυβέρνηση. Εμάς είναι ξεκάθαρο, είναι γύρω στα 5 σεν το λίτρο για να βγει το 1,20. Και μάλιστα. Η επόμενη σου απορία, Κωνσταντίνε? Η επόμενη μου απορία είναι γιατί το πετρέλαιο είναι ακριβότερο από τη βενζίνη. Γιατί το πετρέλαιο είναι ακριβότερο από τη βενζίνη? Αυτό έχει τώρα ένα χρόνο που γίνεται, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ίσως να υπάρχει παραπάνω παραγωγή πετρελαίου. Είναι θέμα των εταιριών, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Έχουμε ερωτηθεί ξανά, αλλά δεν έχουμε απάντηση να δώσουμε γι' αυτό. Επειδή γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη επεξεργασία είναι για να γίνει βενζίνη. Που μας αφορά εμάς, πρέπει στις εταιρείες να γίνει αυτή η ερώτηση για να μπορέσουν να απαντήσουν γιατί είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο θέμα. Έχει ένα χρόνο το πετρέλαιο κίνησης. Έχει ένα χρόνο που γίνεται τώρα αυτό. Μάλιστα. Είναι μια απορία και μια γκρίζα ζώνη, Όλγα μου, την οποία έχω παρατηρήσει και εγώ εδώ και ένα χρόνο και διαρωτώ με γιατί γνωρίζουμε ότι η μεγαλύτερη επεξεργασία είναι από το πετρέλαιο να κάνει τη βενζίνη. Και δεν υπάρχει λογική στο να είναι ακριβότερο το πετρέλαιο από τη βενζίνη. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να έχουμε απάντηση επ' αυτού. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε να τρέξεις και εσύ εκεί το ρεπορτάζ, ίσως και με κάποιους καταναλωτές, για να το έχουμε και στο Δελτίο Ειδήσεων στη συνέχεια. Ευχαριστούμε και εσένα και τον κύριο Χριστοδούλου.